Γιώργο, καλή χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ για το καθιερωμένο φιλικό στη μνήμη του Χάρη του Παπανικολάκη και νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια πάντα μας φέρνει αυτές τις ευχάριστες αναμνήσεις γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουμε πίσω μας και εσύ συνεχίζεις το έργο του πάντα με τη δυνατότητα που έχεις πάντα να στηρίζεις τα αθλητικά σωματεία. Καλή χρονιά σε όλους. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην αθλητική κοινότητα να έχει υγεία. Έτσι, χωρίς τραυματισμούς οι αθλητές μας και να καταφέρουν οι ομάδες μας αυτό που έχουν βάλει ως στόχο. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε. Τότε το αίτημα, αν θυμάσαι και εσύ καλά, που ήσουν πάντα κοντά και είσαι πάντα και σε ευχαριστούμε, ήταν να πρασινίσει το γήπεδο Ανταγόρας. Πριν 3 χρόνια έγινε αυτό το έργο, αυτή η επιθυμία και η πρόθεση του πατέρα μου πραγματικότητα. Ευτυχώς βλέπουμε να ακούγονται φωνές, έτσι και το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι εκεί πέρα σε αυτούς τους χώρους και έχει πάρει ζωή, έχει πάρει ψυχή αυτό το Ανταγόρας, το οποίο μέσα, όπως είπες και εσύ, αυτά τα παιδιά που βλέπουμε πίσω που κάθε χρόνο τιμούν τη μνήμη τους και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ήταν εκεί, έχουν αιματώσει, έχουν υδρώσει, έχουν χάσει, έχουν κερδίσει, έχουν παλέψει. Όμως ήθελαν όλα αυτά τα χρόνια να γίνει και πράσινο. Αυτή η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα, βοηθήσαν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Και όλο αυτό είχε και έχει ως αποτέλεσμα να παίζουν τόσο τιμώντας το Χάρη, αλλά τώρα παλεύουν και χαίρονται σαν μικρά παιδιά αυτόν τον αγώνα και έχει γίνει θεσμός. Σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το γήπεδο ήρθε να προσθεθεί και μια δική σου προσφορά. Υπάρχει ένας ποινιδωτής όλο καινούργιος ο οποίος θα βρίσκεται εκεί, που βρίσκεται πλέον σε όλα τα γήπεδα. Νομίζω ότι ίσως το παλιό χρησιμοποιήσω, από ό,τι θυμάμαι, χρησιμοποιήσω του κλειστού γυμναστηρίου. Οπότε θα πιάσει σίγουρα τόπο η δική σου προσφορά εκεί. Κάθε χρόνο, σε αυτόν τον ετήσιο αγώνα, πάντα η οικογένεια του Χάρη, είτε η στενή οικογένεια, είτε η ευρεία οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά που αγωνίζονταν τόσα αυτά τα χρόνια, και τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, όσους συμμετείχαν και όσους συμμετέχουν, πάντα κάθε χρόνο, επειδή γινόταν, αν θυμάσαι καλά, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το συνδυάζουμε με κάποιες τροφοεπιταγές προς τις άπορες οικογένειες μέσω του Δήμου, της πρωινίας του Δήμου. Επειδή είναι και έπειτα από τις εορτές, αλλά και θέλαμε να σηματοδοτήσει κάτι όλη αυτή η κίνηση, είπαμε και σκεφτήκαμε να αγοράσουμε ένα παιδινοειδωτή. Σε συνεργασία, μάλλον με την καθοδήγηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και των τοπικών εκπροσώπων εδώ, είμαστε στο στάδιο της αγοράς και της τοποθέτησης στις επόμενες εβδομάδες. Τάκη μου, καλή χρονιά. Τελευταία φορά τα πήγαμε στο γήπεδο του μπάσκετ, τώρα τα λέμε στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Προσπαθούν να σε απομακρύνουν από το βολέι, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεσαι εδώ σαν αθλητής του βολέι, θέλοντας και εσύ να τιμήσεις με τη σειρά σου τη μνήμη του Χάρη του Παπανικολάκη, ενός πατέρα για εσάς, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα στον αθλητισμό και νομίζω ότι δεν τον ξεχνάτε ποτέ. Είστε κάθε χρόνο εδώ. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάλι εδώ και καλύπτετε με τα ρεπορτάζ σας όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά, γιατί καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα που κάνετε. Ναι, και φέτος μαζευτήκαμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του Χάρη. Για μας που είμαστε παιδιά του Χάρη, είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή. Πολλές φορές σκέφτομαι πώς μπορεί να περιγράψεις αυτό, τι ήταν ο Χάρης για το βόλεϊ. Είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψεις με δύο-τρεις κουβέντες. Θα ήθελα πάντως να πω μπράβο σε όλους όσους το διοργανώνουν αυτό, που δεν το ξεχνάνε. Ήταν και ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Μπορεί το βόλεϊ να το βοήθησε τα μέγιστα και να φτάσει το βόλεϊ εκεί που έφτασε. Αλλά ήταν και ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου και βλέπω με χαρά σήμερα και είναι και δικά του, εντός εισαγωγικών, πνευματικά παιδιά του τότε, Ανταγόρα του ποδοσφαίρου. Δεν σε βλέπω έτοιμο να παίξεις όμως. Έκανα 15 ιατρικές εξετάσεις. Οι 16 ήταν αρνητικές. Κύριε Αντώνη, καλή χρονιά. Για ακόμη μια φορά εδώ, πάντα να στηρίζετε όλες αυτές τις προσπάθειες από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και με ανθρώπους με τους οποίους και εσείς ζήσατε πολλές καταστάσεις, όπως πρόσφατα τα είχαμε πει και στο φιλικό που είχε γίνει στην μνήμη του Κώστα του Ανδρουλή. Έτσι τα λέμε και σήμερα στη μνήμη του Χάρη του Παπανικολάκη, ενός ανθρώπου ο οποίος ως παράγοντας προσέφερε πάρα πολλά και στο ποδόσφαιρο και στο βολή. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους και ελπίζω ο Γιώργος, ο Παπανικολάκης, να μην ξεχάσει ποτέ τον πατέρα, το Χάρη του Παπανικολάκη, ο οποίος πραγματικά πρόσφερε πάρα πολλά σε όλους μας. Ήταν ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ειδικά στο βόλεϊ, είχε δώσει τόσα πολλά
που ακόμα και την ψυχή του είχε δώσει. Και ελπίζω αυτοί που συνεργαζόντουσαν τότε να το θυμούνται για να μην το ξεχάσουν ποτέ. Ένα από αυτά που ήθελε ο Χάρης Παπα-Νικολάκης ήταν η δημιουργία του γηπέδου του παλιού Ανταγώνας να γίνει χώστο. Έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια. Τι πιστεύετε ότι λείπει ακόμη από το νησί? Τι λείπει? Με αναγκάζει να πω. Και αν λείπουν παράγοντες. Πολλά λείπουν. Και παράγοντες και ποδοσφαιριστές. Πόσο καιρό έχει να βγει ποδοσφαιριστής εδώ να παίξει μια εθνική κατηγορία? Σε β' εθνική, σε α' εθνική. Νομίζω ότι είναι αυτό λείπει. Λείπει η παιδεία ποδοσφαιρική. Τώρα βέβαια είναι πολλά τα αρνητικά. Αρνητικά εντός εισαγωγικών, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά. Υπήρχαν τα αθλήματα, αλλά τότε δεν υπήρχε παρά μόνο ένα μπάσκετ. Και όλοι τα παιδιά ήταν στο ποδόσφαιρο. Τώρα έχουν γίνει και τι δεν έχει γίνει. Γι' αυτό λοιπόν και τα παιδιά που παίζουν σήμερα είναι αξιέπαινα.